χαιρόμαστε που θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια σύντομη αποτίμηση του τι έγινε αυτό το εξάμεινο. Είναι πολλά αυτό που έγινε στην παιδεία, αλλά κυρίως να συζητήσουμε τον προγραμματισμό του Υπουργείου για το επόμενο εξάμεινο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε το προσωπικό έντονο δικό μου ενδιαφέρον για όλες τις πολιτικές που εκπορεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια πρώτα πολύ σημαντικά βήματα στον τομέα της μεταρρύθμισης, ξεκινώντας από το νομοσχέδιο το οποίο μόλις ψηφίσαμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πιστεύω ότι εντός των επόμενων 12 μηνών θα πρέπει να στρέψουμε περισσότερο το ενδιαφέρον μας στο τι γίνεται στα σχολεία μας. Εκεί νομίζω ότι χτυπάει επί της ουσίας η καρδιά της παιδείας. Και να υλοποιούμε μεγαλύτερη ταχύτητα το όραμά μας για μια παιδεία η οποία θα δίνει στα παιδιά όχι απλά στήρες γνώσεις αλλά πραγματικές δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχοντας φυσικά πάντα συμμάχους, τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους νηπιαγωγούς μας, οι οποίοι εκ των πραγμάτων θα πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να αλλάξουμε αντιλήψεις στην παιδεία και να προσαρμοστούμε σαν ανάγκες στον καιρό. Οπότε και πάλι, καλώς ήρθατε.